Η χαρά μας είναι μεγάλη γιατί εν ώρα ιατρικής εξετάσεως αδράξαμε την ευκαιρία να πάρουμε για λίγη ώρα έναν αγαπητό άνθρωπο και ένα αγαπητό μου φίλο από τα παλιά, τον ιατρό μας, τον κύριο Γιώργιο Ναούμο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της σχολής TETIX, με αφορμή βέβαια αυτό το σεμινάριο παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής. Ο κύριος Ναούμ συνδυάζει δύο ιδιότητες. Είναι ιατρός των σωμάτων, αλλά και με τη μουσική που ασχολείται. Νομίζω ότι η μουσική δρά ως ψυχοθεραπεία και εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, αγαπητέ μου γιατρέ, να μας πείτε κάποια πράγματα και να συνθέσουμε αυτή την εκπομπή και να την κάνουμε ακόμη πιο πλούσια. Χαίρομαι ιδιαίτερα και θεωρώ ύψιστη τιμή να βρίσκομαι εδώ. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που μου κάνετε αυτή τη τιμή να με φιλοξενεί το τόσο αγαπητό και ιδιαίτερο κοινό της Ρόδου, αλλά και εκτός Ρόδου νομίζω. Δωδεκάνησα, Χίος, Σάμος, Ικαρία, ωραία, Φούρνη. Λοιπόν, και να μου δοθεί ευκαιρία να ανταλλάξουμε δύο-τρεις σκέψεις για το πολιτισμό μας, για το θρησκευτικό μας συνέστημα, για την ιερότητα αυτών των δράσεων που έχουμε μέσα στον Ιερό Ναό, που αιώνες διατηρείται και διαφυλάσσεται από τον εκκλησιαστικό χώρο, που είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ότι είναι πολύ σπουδαίο, νιώθω ιδιαίτερη ανάταση παραδείγματος χάρη ψυχής και αν θέλετε και εθνικής ανάτασης όταν θα βρεθώ στα Ιεροσόλυμα και κυματίζει η ελληνική σημαία ή στην Αλεξάνδρεια ή οπουδήποτε επικρατεί η Ορθοδοξία και να υπάρχει το ελληνικό στοιχείο αυτό που στηρίζει αυτό το μεγάλο δημιούργημα. Μου θυμίσατε το γέροντα τον πρώην Νέα Ζηλανδία Αμφιλόχιο που εκεί στα Φίτζη είχε βάλει τη σημαία και είπε όταν έγινε ο ναός ότι κυματίζει η σημαία η γαλανόλευκη αλλά και του Πατριαρχείου ο Δικέφαλος. Άρα μέσα στα πλαίσια λοιπόν του Ελληνορθόδοξου, αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο δείγμα περιγραφής, μέσα στα πλαίσια λοιπόν του Ελληνορθόδοξου, πέρα από το θρησκευτικό σκέλος, αυτό το μεγάλο δημιούργημα, έχουμε και μία σειρά πολιτιστικών στοιχείων, κυρίαρχο των οποίων είναι η μουσική. Αυτό που λέμε βυζαντινή μουσική. Την ονομάζουμε πολλές φορές φιλάρεσκα εμείς η θεία μουσική, η μουσική των αγγέλων και τα λοιπά, και καλούμεθα να είμαστε συνεπείς με τον λόγο και τα έργα. Εκεί συλλαμβάνουμε τους εαυτούς μας σε λιποβαρείς. Ο λόγος, η μουσική των αγγέλων, η θεία μουσική, η μουσική του Θεού, με την πράξη παράγουμε μουσική των αγγέλων, παράγουμε μουσική θεϊκή. Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι επαληθεύεται αυτός ο ύμνος στον τρίτο ήχο που λέει ότι πολλάκις ευρέθην την υμνοδίαν εκτελών και την αμαρτίαν εκπληρών? Βεβαίως. Πώς οριοθετείται αυτό, γιατρέ μου? Οριοθετείται σε ό,τι αφορά την όλη δομή και αντιμετώπιση του θέματος της μουσικής που είναι κυρίαρχο στην Θεία Εκτελετουργία. Πώς αντιμετωπίζεται από τους ίδιους τους ψάλτες, από τον κλήρο και από την διοίκηση της Εκκλησίας. Δηλαδή, ψαλτική τέχνη είναι τεράστιο οικοδόμημα, το γνωρίζουμε όλοι. Πώς γίνεται να υπάρχει κίνητρο τέτοιο που να μην προσελκύει τα άξια ταλέντα και τα καλλιεργημένα ιδιαίτερα άτομα από κάθε άποψη, ώστε να υπηρετείται αυτό το μεγάλο δημιούργημα αξίως? Πώς γίνεται δηλαδή, από ποιον γίνεται η επιλογή, ποιες είναι οι σπουδές των ανθρώπων, οι καλλιέργεια δηλαδή των ανθρώπων που καλούνται να καλύψουν τα ψαλτήρια μας? Δεν θέλω να κατηγορήσω την τάξη μου που υπηρετώ τόσα χρόνια, όπως ξέρετε, παιδιόθεν. Και με ιερό πάθος, θα και πρόσθετα με ιερό πάθος, εγώ. Και μάλιστα με και θυσίες. Θυσίες. Πώς γίνεται να συμπεριλάβει και τον κλήρο? Από τη στιγμή που και ο κλήρος καλείται να υμνοδύσει, ποιες είναι οι σπουδές του κλήρου σε ό,τι αφορά τη μουσική?
πώς γίνεται ένας κακόφωνος, που είναι και αυτή υπαρκτή του κλήρου, ο κακόφωνος να προσβάλλει το ακουστικό αίσθημα, αισθητήριο του ανθρώπου με την κακοφωνία του, και να μην προσπαθεί, να προσπαθεί εναγωνίως δηλαδή να υμνοδύσει, να ψάλει, ενώ δεν μπορεί και ενώ έχει την εναλλακτική να είναι απλά πεζός. Απλή εκφώνηση που μπορεί να την ανταποκριθεί σε αυτό. Άρα λοιπόν δεν έχουμε το μέτρο, δεν έχουμε την αυτογνωσία σαν χώρος. Και έτσι λοιπόν συναντούμε, για να μην αναφερθώ στον κλήρο, να αναφερθώ μόνο στην τάξη μας, στους ψάλτες. Έχουμε, παρατηρούμε το φαινόμενο. Κεντρικός ναός, από τους καλούς ναούς της κάθε περιοχής, να είναι ψάλτες οι οποίοι να μην μπορούν, να μην έχουν την καλλιτεχνική, σε παρένθεση λέξη, φινέτσα, το πώς θα χρησιμοποιήσουν το μικρόφωνο, το πώς θα χειρονομήσουν το ψαλτήρι, με τι σεμνότητα και τάξη θα ακολουθήσουν τον λόγο που εκπέμπουν, πώς θα ενδυθούν. Παρατηρείτε ράσα εκεί πέρα, χυμένα. Αυτά δείχνουν μικρά, το κάθε ένα μικρό, αλλά είναι στο αλυσίδες. Σύνολο, στο σύνολο, Κρήκη, το πώς σεβόμαστε εμείς το, αυτό που θέλουμε να υπηρετήσουμε. Αλλά όμως αυτό, το ότι δεν σεβόμαστε αυτό που υπηρετούμε, δεν προέρχεται επειδή αυτό που υπηρετούμε είναι κατωτέρας αξίας. Χαμηλό. Προέρχεται επειδή εσωτερικά εμείς, ο καθένας μας, νιώθει ότι δεν είναι έτοιμος, δεν είναι αξιόλογος. Με αποτέλεσμα αυτή την απαξίωση την εσωτερική να την βγάζουμε και προς τον ιερέα και προς τον νέο χώρο και προς το χώρο. Μπαίνουμε μέσα σε ένα ναό. Με τι ευλάβεια μπαίνει ο ψάλτης και ο παπάς. Θέτεται πολύ κέρια ζητήματα, γιατρέ μου. Και νομίζω ότι πρέπει να ισχύει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα κατά τάξην και ευσχημόνος μέσα στην Εκκλησία. Εδώ λοιπόν να περιοριστούμε μόνο στο πολιτισμικό στοιχείο. Ποιο είδος της ελληνικής, της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δεν είναι επηρεασμένο από τη βυζαντινή μουσική, από τα βυζαντινά ακούσματα των δημιουργών της μουσικής μας? Έτσι δεν είναι? Όταν ήμουνα στο οικοτροφείο άκουγα αυτόν τον υπέροχο ύμνο. Μουσική βυζαντινή είναι η ελληνική, και η Ελλάδα τραγουδά πάντοτε βυζαντινά. Έτσι, κατά το ακατάληπτο εστί. Τότε το είχα συνθέσει. Πάρα πολλά ρεύματα μουσικά χαρακτηρίζονται, έχουν επηρεαστεί από την βυζαντινή μουσική. Αυτό λοιπόν το μεγάλο, το θεμελιακό, εμείς πόσο το έχουμε κατανοήσει σαν ψάλτες? Το κατανοούμε κατά παρέες. Βρασκόμαστε σε παρέας να πιούμε ένα κρασάκι και λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας άκρητα πολλές φορές. Δεν έχουμε κρίση, δεν μας κρίνει κάποιος. Δηλαδή είτε ανέβει ο Καλλικέλαδος τάδε ψάλτης σε ένα ψαλτήρι, είτε ανέβει ο οποιοσδήποτε τυχόν στο ψαλτήρι, δεν υπάρχει κρίση, από ποιον να κριθεί. Πιστεύετε ότι πρέπει να το οριοθετήσουμε και αυτό το μέγεθος της βυζαντινής μουσικής? Πριν από 4 χρόνια λοιπόν είχα κάνει μια εξαιρετικά, πιστεύω κατά την γνώμη μου, μεγάλη πρόταση στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Είχατε αυτή την ιδιότητα του Πρόεδρου, έτσι? Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος. Είχα κάνει, θεωρώ, μια σπουδαία για την γενικώς ελληνική πραγματικότητα, όχι μόνο για την ψαλτική. Η Εκκλησία. Να είχα κάνει την πρόταση με οργανόγραμμα και τα λοιπά, πλήρη πρόταση, η Εκκλησία να αναλάβει την μουσική παιδεία των Ελλήνων με την κάλυψη ενός τεράστιου κενού που βασανίζει και ταλανίζει πολιτισμικά την Ελλάδα, τον Έλληνα, από τις γενέσεις του ελληνικού κράτους. Δηλαδή δεν υπάρχει Ακαδημία Μουσικής. Μάλιστα. Είναι εγκληματικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν υπάρχει Ακαδημία Μουσικής του τέστην, δεν υπάρχει η δομή σε όλα τα επίπεδα της καλλιέργειας και της εκπαίδευσης των μουσικών. Για να υπάρχει φυτώριο. Με βάση την βυζαντινή μουσική, σαν θεωρητικό κέλυφος. Και οικοδόμημα. Και οικοδόμημα.
Ξεκινήσαμε με τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος του άρεσε εξαιρετικά, το οποίο του άρεσε εξαιρετικά η πρόταση. Εξικέλευτη θα την έλεγα εγώ πρόταση. Θεωρούσα και θεωρώ ακόμη, γιατί το κενό αυτό υπάρχει ακόμη, ότι την εποχή αυτή της μεγάλης αναστάτωσης του ελληνικού λαού λόγω των γνωστών γεγονότων, θεωρούσε ότι ήταν μια τεράστια ευκαιρία να αναδυθεί μέσα από τους κόλπους της Εκκλησίας μια τέτοια προοπτική, οραματική που και ηγετική. Και ηγετική, διότι θα αγγίξεις τις ψυχές των παιδιών της κάθε ενορίας. Άρα αν το επεκτείνεις αυτό σε επίπεδο κράτους, ελληνικού κράτους, ελληνικής επικράτειας, και κάναμε νεκτάριέ μου κάθε πνευματικό κέντρο που σχεδόν κάθε μεγάλη εκκλησία έχει και το οποίο υπηρετεί τι, φτιάχνει κανένα καφεδάκι και γινότανε σχολή μουσικής που ήτανε το παρακλάδι του οικοδομήματος, ακαδημία, μητροπολιτικές σχολές και παραρτήματα των μητροπολιτικών σχολών. Ξέρετε ότι οι δαπάνες, εάν υπάρχουν, αν έχουμε 10.000 δαπανών για τα διάφορα μουσικά ιδρύματα και τα λοιπά, τα οποία κυκλοφορούν στην εκκλησία, θα είχαμε 5.000 έξοδα. Με 5.000 λοιπόν θα έκανες ένα τεράστιο... Αλλά η στελέχωση στο μέλλον, από αυτούς θα βγαίνανε και οι κληρικοί μας, εδώ, και οι ψάστες μας και όλοι. Και όχι μόνο, αλλά και η μουσική παραδοσιακών οργάνων, δηλαδή θα ήταν μόνο βυζαντινή μουσική, ακαδημία μουσικής. Και αυτή θα υπηρετούσε και θα εξυπηρετούσε και βαθύτερους στόχους, διότι για να υπερασπιστείς το αγαθό το οποίο εσύ θεωρείς ότι είναι ελληνικό, και το θεωρούμε, η βυζαντινή μουσική, για βγείτε να βγούμε λιγάκι πιο έξω στο διεθνή ορίζοντα. Πόσοι θεωρούν ότι η βυζαντινή μουσική είναι η γνωστή ή από αρχαίας Ελλάδος μέχρι σήμερα διαδοχή? Μήπως άλλοι γείτονες διεκδικούν αυτή την πατρότητα δια της Οθωμανικής μουσικής? Εμείς αγραναπαυόμαστε, διότι οι γείτονες έχουν τα κονσερβατουάρ, τις ακαδημίες τους, υπηρετούν την Οθωμανική μουσική, και αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι σε διεθνές επίπεδο προβάλλεται αυτή καθ' αυτή η Οθωμανική μουσική σαν η συνέχεια του Βυζαντίου. Και εμείς βαφκαλιζόμαστε ότι έχουμε επιτύχει και να θεωρούμε τη Βυζαντινή εμείς μεταξύ μας ότι είναι η συνέχεια του Βυζαντίου. Για να πάμε να πείσουμε σε διεθνή φόρουμ αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε και εθνική ευθύνη. Αυτή η πρόταση λοιπόν δυστυχώς για πολλούς και διαφορούς λόγους που δεν είναι το παρόντος δεν ευωδόθηκε και έμεινε στα μισά. Θέλω να πιστεύω ότι ο σπόρος έπεσε και κάποια στιγμή θα ανθίσει, όπως παραδείγματος χάρη ένα άλλο εγχείρημα που είχαμε κάνει τότε επί προεδρίας μου, το να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της προστασίας της βυζαντινής μουσικής, της ένταξης στους καταλόγους της UNESCO. Σαν, το ενθυμό μου, το είχατε πει και στην τηλεόραση αυτό. Μπράβο, το οποίο σιγά σιγά ήδη υλοποιείται από τους συνεχιστές της δίκης της Ομοσπονδίας. Έτσι προχωράνε τα πράγματα, γίνεται ο σπόρος, απογοητεύεται ο σπορεύς, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά άλλο εστίν ο Σπύρον και άλλο ο Θερίζον. Λέμε εκκλησιαστικά. Ναι, αυτό λοιπόν συμβαίνει. Άρα λοιπόν θα πρέπει, θεωρώ, το σύνολο του εκκλησιαστικού χώρου να ανέβει στο επίπεδο ευθύνης, το οποίο πρέπει να ανέβει. Να αρθεί, όπως λέμε, στο επίπεδο της ευθύνης που πρέπει να ανέβει και να δει τα πράγματα βαθιά και με προοπτική, με όραμα, όχι διεκπαιρεωτικά και να εξυπηρετηθούμε, εντάξει, να πάρουμε ένα ψάλτη, μας κάνει τη δουλειά μας. Τη δουλειά μας μπορεί να... Ποια είναι η δουλειά μας, όμως. Είναι μεγάλα θέματα αυτά, χρήζουν μεγαλύτερη συζήτηση και πιστεύω κάποια στιγμή που θα έρθετε στη Ρόδο θα δοθεί η δυνατότητα να τα πούμε εκτενέστερα. Θέλω να σας κάνω μια
τελευταία ερώτηση, μια και γνωρίζω ότι έχετε ασχοληθεί με αυτό το θέμα και επειδή πολλοί που μας παρακολουθούν θέλουν να βρουν αυτό το μυστικό της μακροζωίας. Υπάρχουν λοιπόν οι ψάλτες οι οποίοι ζουν περισσότερο από κάποιες άλλες κοινωνικές τάξεις. Για πες μας ακριβώς. Είναι αυτό θίγει ένα εξαιρετικά μεγάλο επιστημονικό και ανθρωπιστικό θέμα. Δηλαδή, όντως παρατηρούμε από τις μέχρι τώρα μετρήσεις και ένδειξεις ότι το προσδόκιμο επιβίωση των ψαλτών, που είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του αντρικού πληθυσμού της Ελλάδος, δηλαδή τι εννοούμε αντιπροσωπευτικό δείγμα, ότι ο ψάλτης δεν είναι μόνο ψάλτης, είναι και ελαιοχρωματιστής, είναι και γιατρός, είναι και δικηγόρος, είναι και υπάλληλος, είναι δάσκαλος κτλ. Έτσι. Άρα καλύπτει σχεδόν όλη την γκάμα των επαγγελμάτων, αλλά είναι και ψάλτης. Και ενώ ο κάθε επαγγελματίας, υπάλληλος του ΟΤΕ, παραδείγματος χάρη, το Παρασκευή τελειώνοντας τη δουλειά του, μπορεί να κάνει ό,τι άλλο θέλει, να πάει να ξεκουραστεί, να κάνει μία βόλτα, να κάνει ένα ταξίδι, να διασκεδάσει οτιδήποτε, ο ψάλτης αντιθέτως είναι εγκλωβισμένος να υπηρετήσει τον ναό και το Σάββατο απόγευμα και κάποιο μυστήριο και τις γιορτές και συνήθως το Πάσχα και τα Χριστούγεννα που όλοι πάνε διακοπές. Έτσι. Αυτό λοιπόν επιστημονικά θα περίμενε κανείς να επιβαρύνει τον βίο του ψάλτου σαν πρόσθετο έργο και μάλιστα δύσκολο πρόσθετο και έργο. Πολύ ωραίο. Και πολύ ωραίο και μεγάλη καταπώνηση. Βιαστικό βέβαια. Άρα επηρεάζοντας, επιβαρύνοντας τον βίο, θα περίμενε κανείς μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης. Και ο του θαύματος παρατηρούμε ότι το προσδόκιμο επιβίωσης των ψαλτών είναι 4 παρακαλώ χρόνια μεγαλύτερο από το σύνολο από το προσδόκιμο. Άρα λοιπόν ισχύει και εδώ η ενάτη οδύνε. Νίκηνε της φύσεως η όρη. Βεβαίως. Γιατρέ μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι όταν λήξει αυτή η μελέτη, γιατί θέλει δείγμα απόλυτη επικράτεια, όταν λήξει η μελέτη αυτή θα είμαστε σε θέση να τη δημοσιεύσουμε σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς και τότε να είμαστε σίγουροι ότι θα ερεθιστεί, θα κινηθεί μια διαδικασία από διάφορα μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα για να μελετήσουν το φαινόμενο και τότε αυτοί οι μη θεολογίζοντες, οι επιστημονικοί φορείς θα ψάξουν να βρουν τους λόγους που ο ψάλτης έχει μακροζωία. Δηλαδή, θα ασχοληθεί με το είδος της μουσικής. Τι είναι αυτή η μουσική, αν και αν τον επηρεάζει τον ψάλτη θετικά, ο χώρος, η αεροπρέπεια, η αγιογραφία, το ξυλόγλυπτο, οι τάξεις, όλο αυτό το οικοδόμημα. Άρα, θα ασχοληθούν άλλοι αρμόδιοι ερευνητές με το μεγαλείο αυτού του χώρου που υπηρετούμε. Ο θετικός επηρεασμός. Βλέπω λοιπόν ότι σε όλη αυτή την μακραίωνη πορεία σας είστε ρηξικέλευθος στα πάντα. Η εφεύρεση του Ισοκράτη, αυτό το οποίο μας είπατε για την Ακαδημία, αυτό με το προσδόκιμο των ιεροψαλτών και πολλά άλλα, εγώ θέλω να πω ένα λογοπαίγνιο ότι αν και καθιστός ορθώς ομιλάτε πάντοτε και να είστε πάντοτε γερός και δυνατός γιατρέ μου, χάρηκα πολύ. Και θα δοθεί δυνατότητα να τα πούμε πολύ εκτενέστερα, να έρθουν και ο Σύλλογος Ιεροψαλτών, ο αγαπητός Στέργος Παρασκευάς που πολύ σας αγαπάει, και ο Μανώλης ο Θεουλάκης και άλλοι ψάλτες και να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση, γιατί αυτό νομίζω ότι θα είναι για το καλό της μουσικής μας. Θα πρέπει και εύχομαι η ψαλτική τέχνη και επιστήμη να αναδειχθεί με το καιρό στόχος, προορισμός των νέων ταλαντούχων και καλλιτεχνικός αλλά και επαγγελματικός. Εάν μπορέσει να το κάνει αυτό, τότε σαφώς η ψαλτική τέχνη θα είναι το θεμέλιο της μουσικής πολιτισμικής δράσης της χώρας και όχι μόνο.